Καλημερίζω ευχές αμέσως τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κύριο Θανάση Ξαδάκτυλο, ο οποίος βρέθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο. Καλημέρα σας, με την ευχή να είστε καλά. Καλημέρα κυρία Βουργεράκη, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές σας. Αντέχομαι. Δωρεά οργάνων και ιστών. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο κουβεντιάζουμε συχνά. Βλέπουμε ότι η Κρήτη έχει τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα, αλλά ως χώρα είμαστε ακόμα πίσω. Μένουν πολλά βήματα για να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Κύριε Ξαδάκτυλε, πώς εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε, εξηγείτε από το γεγονός ότι ενώ έχουμε την συναισθηματική αντίδραση της δωρεάς των ανθρώπων όταν έχει πει δύσκολη ώρα, δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι δωρητές σε ψυχραιμία, να το πω έτσι. Δηλαδή έχουμε μεγαλειώδεις πράξεις ανθρώπων όταν χάνουν ένα παιδί ή όταν έρχεται μια ώρα από την μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βοηθούν τους ανθρώπους τους, και είναι πράξεις ηρωισμού αυτές σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έχουμε την ψυχραιμία όλων μας να σκεφτούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αν μας ευεί. Αν εμείς βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, όπως επίσης δεν έχουμε και την ψυχραιμία να σκεφτούμε ότι μπορεί και εμείς να χρειαστεί κάποια στιγμή ένα όργανο, ας είμαστε όλοι δωρητές, έτσι ώστε αυτό που δεν θα ωφελήσει σε τίποτα, δεν θα χρειάζεται όταν πια δεν θα είμαστε σε αυτή τη ζωή, να βοηθήσει κάποιους άλλους ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και να ζήσουν περισσότερο. Έτσι το ερμηνεύουμε. Και πιστεύουμε ότι είναι κάτι που με την κατάλληλη καμπάνια και με την κατάλληλη παρένεση θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Μπορούμε να το πετύχουμε. Ούτως ή άλλως και δεν είναι ανάγκη από τη στιγμή που είσαι δωρητής να γίνεις και δότης, ή μπορεί να μην χρειαστεί να γίνεις δότης. Νομίζω επίσης ότι σημαντικό είναι να γίνεις λήπτης. Ακριβώς, πιο πιθανό να γίνεις λήπτης. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται δωρεά οργάνων και ιστών, νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι μεγάλο ρόλο παίζει ακόμα και η Εκκλησία. Δηλαδή το Σάββατο στην ενημέρωση η οποία έγινε εδώ στην Ανδρόγειο και είχα τη δυνατότητα να την παρακολουθήσω, όταν είδα εκπρόσωπο της Εκκλησίας πραγματικά το χάρηκα, και έχουμε και ως παράδειγμα πρόσφατο τον ιερέα από τη Σιτία, ο οποίος έγινε πραγματικά δωρητής. Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι η Εκκλησία είναι στο πλευρό μας. Τις το έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή έχω επισκεφτεί τον αρχιεπίσκοπο για αυτό το θέμα, και να θυμόμαστε ότι στο παρελθόν ο αρχιεπίσκοπος έγινε λήπτης οργάνου. Δηλαδή δεν έχει δεν υπάρχει καμία σκιά σε αυτή τη θέση. Δηλαδή είναι μια πράξη αγάπης. Η Εκκλησία μας διδάσκει και ο Χριστιανός διδάσκει την αγάπη. Είναι αυτονόητο. Η πρώτη σας επίσκεψη ούτως ή άλλως ήταν στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, στον κύριο Ιερώνυμο, εάν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ακριβώς. Όχι, θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και μόλις το ανέφερα και εγώ. Διότι πιστεύουμε ότι είναι μια πράξη αλτρουισμού. Βεβαίως μπορεί κανείς να την υπολογίσει και οικονομικά και να βρει και άλλου είδους ωφέλη, αλλά βάσει το οποίο πρωτίστως είναι μια πράξη αλτρουισμού, και σε αυτές τις πράξεις η Εκκλησία μας είναι στο πλευρό μας. Σαφέστατα δεν μπορούμε να πάμε και να δώσουμε τέτοια αναλυτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ακούστηκαν και σε αυτή την πρώτη καμπάνια από τους ειδικούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορεί να γίνονται πράγματα, πόσο βοηθάει η επιστήμη, τι γίνεται. Αλλά νομίζω, κύριε Ξαδάκτυλε, ότι μπορούμε να πάμε σε εκείνο το κεφάλαιο και να πούμε κομμάτια και να εξηγήσουμε με δύο απλές κουβέντες πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος, τι σημαίνει καρδιακός θάνατος ουσιαστικά? Διότι εκεί μάλλον το πράγμα και μπερδεύει και φοβίζει ενδεχόμενα. Κοιτάξτε, και το ένα και το άλλο θάνατος είναι. Τώρα η λεπτομέρεια αφορά περισσότερο τη διαδικασία. Η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος
είναι, μπορεί να δώσει τα όργανα του. Και επειδή ο ίδιος δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωή, δεν έχει προοπτική να το πούμε έτσι, να συνέλθει, σώζει ή βοηθά άλλους 8 συνανθρώπους. Σε αυτό θα πρέπει να ευχαριστούμε. Να σκεφτούμε ότι οι άλλοι λαοί είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς στην δωρεά των οργάνων. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει κανείς δωρητής οργάνων σώματος. Το ότι θα γίνει ο δωρητής δεν σημαίνει ότι θα είναι δωρητής αυτομάτως. Mm-hmm. Αυτό το είπατε και εσείς προηγουμένως. Και να θυμόμαστε ότι για να παρατείνουμε την παραμονή μας στο μάτι του του κόσμου, δεδομένου ότι ο θάνατος είναι απολύτως αναπόφευκτος για όλους, έχουμε μέχρι στιγμής δύο πράγματα, τα παιδιά μας και το πνευματικό μας έργο, το όποιο και την καλή μας φήμη, και τώρα έρχεται η επιστήμη να δώσει και ένα τρίτο, τη βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο όλοι να το επικαλυστούμε. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ξέρετε, πολύ πιο πιθανό είναι να χρειαστούμε εμείς να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενέργεια, δηλαδή να γίνουμε λήπτες, παρά να γίνουμε δότες, και αυτό ας το κρατήσει ο καθένας από εμάς. Να πούμε βάσει των στοιχείων επίσης ότι η Ισπανία, Πορτογαλία είναι εκείνες οι χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Στην Ελλάδα είμαστε τέταρτοι από το τέλος, και επίσης δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό που είπατε στην αρχή όταν σας ρώτησα, γιατί έχουμε αυτά τα υψηλά ποσοστά που μιλήσατε για ψυχραιμία, ότι δεν γινόμαστε ψύχρεμοι δωρητές ή δωρητές σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ότι ενώ τόσα χρόνια, και εγώ προσωπικά το λέω, χρειάστηκε το Σάββατο και μετά την ημερίδα με πολύ ψυχραιμία ή επηρεασμένη, δεν ξέρω από αυτά που τα άκουσα, να μπω και με μια απλή διαδικασία, έτσι όπως την είπατε από το κινητό μου τηλέφωνο, να μπω μέσα σε αυτό το στάδιο και να πω ναι, θέλω να γίνω, όχι μόνο να το λέω, δωρητής οργάνων σώματος. Ακριβώς όπως το περιγράφετε, δηλαδή πολλές φορές υπάρχει θέληση, υπάρχει επιθυμία, αλλά η αναβολή, άσκοπη αναβολή, χωρίς λόγο δηλαδή, χωρίς κάτι άλλο, η απλή αναβολή, το θέλω θα το κάνω και τα αφήνω για αργότερα, και αυτό το αργότερα δεν φτάνει ποτέ. Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για τους ανθρώπους. Το γεγονός ότι ένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει 7 με 8 ανθρώπους, εφόσον βεβαιότατα υπάρχουν όλες εκείνες οι συνθήκες ιατρικά για να μπορέσει να γίνει αυτό, νομίζω ότι είναι το καλύτερο απ' όλα ως μήνυμα το οποίο περνάμε αυτή την ώρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μας και περιμένουν στην ουρά και περιμένουν όχι ένα μήνα και δύο μήνες, αλλά πολύ περισσότερο για να βρεθεί ένας άνθρωπος, έτσι. 8 χρόνια, και να σας πω το εξής, η πιθανότητα να ευρεθούμε νεφροπαθείς είναι αρκετά μεγάλη. Οι νεφροπαθείς για μεταμόσχευση νεφρού στη χώρα μας περιμένουν 8 χρόνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια δεν φτάνουν τα 8 χρόνια. Δηλαδή αποβιώνουν πριν, το 1 τέταρτο αποβιώνει την πρώτη διετία. Αποβιώνουν πριν τα 8 χρόνια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν εμείς βρεθούμε σε αυτή τη θέση, ο χρόνος τα πιέζει ασφυκτικά. Έχουμε δηλαδή να το δούμε ανάποδο, να το δούμε την προοπτική, να το χρειαστούμε όλοι εμείς, και γι' αυτό να γίνουμε όλοι δωρητές οργάνων σώματος, με την ωφελημιστική σκέψη που θα οδηγήσει όμως στην αλτρουιστική πράξη. Ας είμαστε όλοι χρήσιμοι, ακόμα και με το θάνατό μας, προσφέροντας ζωή. Είναι το μήνυμα το οποίο περνάτε. Φαντάζομαι ότι αυτή η καμπάνια συνεχίστηκε και στην υπόλοιπη Κρήτη, σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους. Νομίζω ότι κάθε φορά που θα μπορούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να λέμε πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά ας μην αφήνουμε το χρόνο να περνάει, ας σκεφτούμε και ας κάνουμε πάρα πολύ απλά αυτή τη διαδικασία. Τώρα να πω και κάτι άλλο, ότι μέσα σε όλα αυτά τα πολύ δύσκολα τα οποία τον ηρωισμό των ανθρώπων που γίνονται δωρητές ή ό,τι άλλο μπορείτε να πείτε, τον ηρωισμό των οικογενειών
που δέχονται να κάνουν κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα του πόνου τους, ότι υπάρχει και μια άλλη είδηση. Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα για το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είσαστε μεταξύ των υποψηφίων. Γιατί το αποφασίσατε, κύριε Ξαδάκτηλε? Το αποφάσισα, κυρία Δουλγεράκη, διότι η υγεία αποτελεί πλέον και ευρωπαϊκή πολιτική μετά την πανδημία. Μέχρι την πανδημία η υγεία και η παιδεία ήταν στα κράτη-μέλη μόνο και δεν υπήρχαν γενικές πολιτικές για την υγεία. Και τα λέω, η υγεία δεν εννοώ τα προβλήματα των γιατρών, εννοώ τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό εννοώ, των ασθενών. Και θα είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα. Και στη χώρα μας είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα, το βλέπετε αυτό, το αισθανόμαστε όλοι, αλλά και στην Ευρώπη. Και έχω την αίσθηση ότι επειδή αυτές οι πολιτικές θα μας επηρεάσουν και θα γίνονται και αρκετά δύσκολη η σύνταξή τους, καθώς σημαίνει η ιατρική προοδεύει, η δε κοινωνία μεγαλώνει σε ηλικία και συρρυκνώνεται το παραγωγικό της κομμάτι, πιστεύω ότι είναι καλύτερες οι πολιτικές αυτές και να τις διαμορφώνουμε όσοι φροντίζουμε για την υγεία των ανθρώπων καθημερινά εδώ και δεκαετίες, παρά να τις αφήσουμε στην ανώνυμη γραφειοκρατία. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ αυτό, το πιστεύουν και οι ενώσεις των ασθενών, το πιστεύουν και οι γιατροί μας στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Καλύτερα είναι αυτές οι πολιτικές να συμμετάσχουν αυτοί οι οποίοι έχουμε την ευθύνη την καθημερινή της υγείας των ανθρώπων. Πού θέλετε να βάλετε δηλαδή το δικό σας το λιθαράκι? Γιατί για να ξεκινάτε έτσι με την πολιτική της υγείας σε όλη την Ευρώπη και τις αναφορές που κάνατε στη συνέχεια, εγώ θα ήθελα να το εντοπίσω λίγο παραπάνω εκεί στο δικό σας το στόχο, σε αυτό το λιθαράκι που εσείς επιθυμείτε να βάλετε προσωπικά. Κοιτάξτε, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο υγείας. Αυτό τώρα βεβαίως είναι μία επικεφαλίδα. Από κάτω μπορεί να γράψει κανείς 7 τόμους για το τι σημαίνει να απολαμβάνω το ίδιο επίπεδο υγείας. Αλλά είναι αδύνατο να εξηγηθούν 7 τόμοι σε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είναι και αδύνατο αυτά να υποθούν με κάθε λεπτομέρεια. Διότι ξέρετε, το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι όπως το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία και έχει τις προεκλογικές της θέσεις. Τις ψηφίζει και τις εφαρμόζει. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση μεταξύ ομάδων που καμία δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε αυτό το οποίο λέει κανείς προεκλογικά είναι περίπου βέβαιο ότι θα διαμορφωθεί διαφορετικά στη συνέχεια. Αλλά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά. Το βασικό λοιπόν είναι πρώτο να μην έχουμε πολιτικές από τη γραφειοκρατία, η οποία γραφειοκρατία. Έχουμε δει άλλες κοινωνικές ομάδες να έχουν πολλά προβλήματα με αυτό. Και δεύτερον, να τις διαμορφώσουμε όσοι ζούμε στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και το λέω αυτό γιατί, όπως ξέρετε, εγώ είμαι γιατρός που ασκεί την ιατρική συστηματικά. Ακόμα και τώρα και σε όλη την προεκλογική περίοδο εργάζομαι και θα εργάζομαι. Και θα εργάζομαι και μετά την εκλογή, μετά τις εκλογές. Είτε εκλεγώ είτε όχι, καλά το είτε όχι είναι φυσιολογικό, αλλά ακόμα και αν εκλεγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι, διότι μόνο εργαζόμενος μπορώ να διατηρήσω την ίδια οπτική για τα πράγματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η οπτική μου αργά, αλλά είναι αναπόφευκτο να αλλοιωθεί. Ξέρετε, αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ξαδάκτηλε, ότι όλοι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν το ίδιο επίπεδο υγείας και όσο πιο κοντά ή το ζητούμενο είναι όλοι να είμαστε πιο κοντά σε αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε από την άλλη ποια είναι τα προβλήματα της υγείας στη δική μας τη χώρα, χώρα από την οποία εσείς θα πολιτευθείτε, χώρα την οποία εσείς θα εκπροσωπήσετε και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μέσα στο δημόσιο χώρο της υγείας, τι σημαίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η περίοδος της πανδημίας έδειξε πραγματικά ποια ήταν τα πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα και από εδώ και κάτω ξέρετε ότι υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός με τις πολιτικές της αποφάσεις. Πόσο είμαστε κοντά εμείς για να πλησιάσουμε αυτό ή πόσες πιθανότητες έχουμε για να πλησιάσουμε όσο πιο κοντά αυτό το υψηλό επίπεδο υγείας το οποίο εσείς επιθυμείτε? Δηλαδή, δεν ξέρω, νιώθω ότι θα πρέπει να δουλέψετε τριπλά, πενταπλά
ή παραπάνω. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν αισθάνεται να μην αισθανόμαστε ότι εμείς εδώ βρισκόμαστε κάπου αλλού και οι άλλοι βρίσκονται σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σας πω το εξής, η Γερμανία αυτή τη στιγμή, πάντως, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους πόρους και τη στελέχωση. Βεβαίως η Γερμανία έχει 5,3 κρεβάτια ανά χίλιους κατοίκους, εμείς έχουμε 3,5 ανά χίλιους κατοίκους. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά αντιμετωπίζουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Προκυρήσουν θέσεις και δεν βρίσκουν ανθρώπους να τις καλύψουν. Που ξέρετε, το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο υπάρχει κάθε λόγος να αντιμετωπιστεί με ένα κοινό τρόπο. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο τρόπος, αλλά θέλω να σας πω ότι τα προβλήματα που φανταζόμαστε ότι έχουμε εμείς, να μην φανταζόμαστε ότι τα έχουν λύσει οι άλλοι όλα. Θα σας πω επίσης το εξής. Εμείς εδώ λέμε ότι δεν έχουμε τη νοσοκομειακή περίθαλψη οργανωμένη και συστηματική, βεβαίως, αλλά έχουμε εύκολη πρόσβαση στους γιατρούς. Έστω με ιδιωτική να πάω. Υπάρχουν χώρες στις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, για να δει κανείς έναν ορθοπαιδικό σήμερα στο Ηράκλειο, μέσα σε μια-δύο μέρες, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα τον δει τον ορθοπαιδικό να δει το χρόνιο πρόβλημα. Δεν μιλάω για το ψή. Μιλάω για το χρόνιο. Το ίδιο πράγμα όμως στην Ισπανία δεν είναι εφικτό. Μπορεί να μην μπορεί να δει ένα ορθοπαιδικό για μία εβδομάδα και για παραπάνω. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις. Έχουμε κάποια πλεονεκτήματα. Εμείς η ευελιξία του συστήματός μας είναι ένα πλεονέκτημα με ιδιωτική δαπάνη μέσα. Δεν το παραγνωρίζω αυτό. Με ιδιωτική δαπάνη. Αλλά υπάρχουν και κοινά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μια γενικότερη βάση. Σημαίνει ότι υπάρχουν άλλες χώρες ή υγεία των οποίων θα μπορεί να παραδειγματιστεί ίσως από το δικό μας μοντέλο ή κάποια στοιχεία του να τα πάρει. Μπορούμε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Σε ορισμένα πράγματα ναι. Δεν έχετε. Εγώ έχω έρθει πολλές φορές σε επαφή με Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και έρχονται δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα για να τακτοποιήσουν τα ιατρικά τους θέματα, διότι εδώ το σύστημα έχει μία ευελιξία. Δεν την έχουν τα άλλα συστήματα. Μάλιστα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, κύριε Ξαδάχτυλα, και τις γνωρίζετε. Ο καθένας ξέρει τα δικά του προβλήματα και βεβαίως ο στόχος είναι όλοι να βελτιώνονται. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια γωνιά του πλανήτη που μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι υπάρχουν άλλες γωνίες του πλανήτη που αυτή η συζήτηση δεν μπορεί καν να γίνει για αντικειμενικούς λόγους. Δεν υπάρχει ποτέ, δεν θα έρθει ποτέ η χρονική στιγμή που θα πούμε το σύστημα τώρα είναι τέλειο, τελειώσαμε. Για τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα ασχοληθούμε, δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Θα το συζητούμε πάντα, διότι όπως είπα και στην αρχή, η ιατρική προοδεύει συνέχεια, άρα τα συστήματα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς. Κύριε Ξεδάχτυλε, δημόσιο σύστημα υγείας. Κοιτάξτε, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει δύο σχέδια. Έχει το κρατικό και το ιδιωτικό κομμάτι του. Αυτή τη στιγμή τα ιδιωτικά θεραπευτήρια όλα σε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ λειτουργούν. Όπως και οι ιδιώτες γιατροί σε ένα μεγάλο βαθμό λειτουργούν σε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Άρα δημόσια υπηρεσία προσφέρουν και αυτοί. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν είναι δύο διαφορετικοί πλανήτες. Απογευματινά χειρουργία ή κανονικά ιατρία το πρωί, χειρουργία μέσα στα νοσοκομεία. Και γιατροί νοσοκομειακοί, επειδή είχατε ταχθεί στο παρελθόν, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη, μέσα από το ΕΣΥ, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν με διακριτούς ρόλους στο ΕΣΥ, ή μπορούν να έχουν και ιδιωτικά ιατρία και να βγαίνουν απ' έξω. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα. Απογευματινά χειρουργία. Πολύ συζήτηση για κάτι του οποίου το παρόμοιο το ζούμε εδώ και 23 χρόνια. Αναγεννήθηκε ή διαλύθηκε το ΕΣΥ εδώ και 23 χρόνια από τα παγιωματινά ιατρία. Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει. Τίποτα από τα δύο δεν θα συμβεί και με τα παγιωματινά χειρουργία. Όταν σταματήσει η επικοινωνιακή, ας το πούμε, παρακολούθηση του θέματος και χαμηλώσουν λίγο τα φώτα, τα πράγματα θα ισορροπήσουν και θα είναι μια λειτουργία μέσα σε όλες τις άλλες, χωρίς ιδιαίτερη επίπτωση πάνω στο σύστημα. Η απόφαση, θα διαφωνήσω μαζί σας, διότι η επικοινωνία δεν έχει να κάνει με το απογευματινό χειρουργείο και αυτά τα οποία θα κληθώ να ξαναπληρώσω εφόσον καλύπτομαι από τον ασφαλιστικό μου φορέα.
κυρία Δουλγεράκη, εφόσον θέλετε θα πάτε στο απογευματινό, όπως και εφόσον θέλετε θα πάτε στον ιδιωτικό τομέα που πηγαίνει το 45% των συμπολιτών μας. Ένα σημείο θέλει προσοχή, να μην είναι αραιή η λίστα το πρωί και πυκνή το απόγευμα. Γιατί τότε σημαίνει ότι το πρωί προωθούμε τους ανθρώπους προς τα εκεί που δεν είναι η πρώτη τους επιλογή. Τώρα, βεβαίως θα πρέπει να φροντίσουμε η πρωινή λίστα να μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους. Αλλά αυτό έρχεται να κάνει με το κατά πόσον είναι επιθυμητές οι θέσεις που προκυρήσονται και κατά πόσο συμπληρώνονται. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά τα απογευματινά, χειρουργία. Με ρωτήσατε για το ελεύθερο επάγγελμα των γιατρών του ΕΣΥ. Εάν με ρωτάτε, εγώ θα σας πω όχι. Διότι το ΕΣΥ με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί με λιγότερα στελέχη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν θα βρεθεί με περισσότερα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος οι γιατροί που δεν βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να προσφέρουν υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό οπωσδήποτε αφορά την αναμόρφωση των σχέσεων εργασίας που υπάρχουν αυτή στο εθνικό μας σύστημα, που είναι πάρα πολύ λίγες και πολύ περιοριστικές και δεν δίνουν αυτή την ευκαιρία όπως άλλα συστήματα την δίνουν και θα μπορούσαν να τα αντιγράψουν. Αλλά ναι, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πρόκειται να νομοθετηθεί θα αφήσει το εθνικό μας σύστημα υγείας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με λιγότερα στελέχη. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Γι' αυτό και λέμε σε αυτό όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε, διότι ο χώρος της υγείας που μας απασχολεί όλους έχει πολλά κεφάλαια. Κύριε Ξαδάχτυλε, προς το παρόν θα σας ευχαριστήσω, γιατί θα τα ξαναπούμε. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.